Καταπληκτικό παιχνίδι στη Χρυσούπολη με τον Νέστο και τον Εύρο Σουφλίου να αναδεικνύονται ισόπαλοι με 2-2 σε ένα μάτς που είχε δοκάρει, χαμένες ευκαιρίες, χαμένο πέναλτι και ανατροπές. Λίγο πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Εύρος Σουφλίου προηγήθηκε με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή του Ζιγκερίδη, κάνοντας το 0-1. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Νέστος μπήκε πολύ δυνατά και από τα πρώτα λεπτά του αγώνα πίεσε, μια πίεση που έφερε τελικά τον γκολ της ισοφάρισης. Μετά από σέντρα του Σγκούρη και κεφαλιά πάσα του Μαχαιρούδη, δεύτερη κεφαλιά από τον Χασάνογλου για το 1-1. Η πίεση του Νέστου συνεχίστηκε και απέδωσε καρπούς, καθώς η ομάδα της Χρυσούπολης κέρδισε πέναλτι, το οποίο μετουσίασε σε γκολ ο Γκατζολάρη, κάνοντας το 2-1 για τον Νέστο και φέρνοντας την ολική ανατροπή. Το παιχνίδι δεν είχε τελειώσει όμως και λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα ήρθε το γκολ της ισοφάρισης για τον Εύρο Σουφλίου. Σκόρερ αυτή τη φορά ο Πιτσόγκος. 2-2 από τον Πιτσόγκο. 2-2 από τον Πιτσόγκο στο 86-87. Για το παιχνίδι θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο έγινε ένα καλό παιχνίδι. Ήταν μοιρασμένο. Ευτυχήσαμε και σταθήκαμε τυχεροί στη φάση του πέναλτι. Θεωρώ ότι είναι καθαρό το πέναλτι, το πιάσε ο τερματοφύλακάς μας. Ευτυχήσαμε να βάλουμε τον γκολ εμείς. Αλλά ήταν ένα ημίχρονο που ήταν και οι δύο ομάδες προσπαθήσαν αρκετά, βγάλανε φάσεις και τελείωσε το ημίχρονο υπέρ μας. Μας επηρέασε στο δεύτερο ημίχρονο η αναγκαστική αλλαγή του Αβογιάν. Χάσαμε την ισορροπία μας. Και θεωρώ ότι μας πίεσε ασφυκτικά η Χρυσούπολη, σε βαθμό ώστε και το παιχνίδι το γύρισε και ευτυχήσαμε στο 88-89 να πάρουμε τον βαθμό της ισοπαλίας. Μας αφήνει σίγουρα ευχαριστημένους, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε τα λάθη μας, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο η αντίδρασή μας ήταν κάκιστη. Θα αρχίσω από την φράση του Μπάμπη του Χρυσοστομίδη. Το σταθήκαμε τυχεροί και πήραμε ένα βαθμό σε αντιστοιχεία με εμάς που σταθήκαμε πολύ άτυχοι και δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το σημερινό παιχνίδι. Θα ήμουν ψεύτης αν έλεγα ότι οι ποδοσφαιριστές μου δεν κατέθεσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν μέσα στο γήπεδο. Ψυχή, πάθος, δύναμη, όλα αυτά τα χαρίσματα που χρειάζεται να έχει ένας παίκτης παύλα αθλητής για να μπορέσει να κερδίσει τον αντίπαλο. Στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν και άτυχα αποτελέσματα. Εμείς σήμερα δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, πήραμε ένα βαθμό. Επειδή είναι η αρχή του πρωταθλήματος και ο δρόμος είναι πολύ μακρύς και αν μη τι άλλο, αν ένα πράγμα δεν μπορούμε να κάνουμε από τώρα είναι να βγάλουμε συμπεράσματα για το τι πορεία θα έχει η ομάδα μου και βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Άρα λοιπόν οφείλουμε και εμείς να πάρουμε τον ένα βαθμό, να δούμε τι έφταιξε που δεν πήραμε τους τρεις, να μαζέψουμε κομμάτια που ενδεχομένως προέκυψαν από αυτό το παιχνίδι γιατί είχαμε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία ήταν λίγο παράξενη για τη δική μας την ομάδα. Και να συνεχίσουμε.